Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του νεαρού άνδρα στο Μεσολόγγι. Νίκο, για πρακά δίτες ψάχνουν από το πρωί στην Λιμνοθάλασσα, ενώ το ανθρωποκτονιόν αναζητά στοιχεία για τον ύποπτο. Ακριβώς, Μίνα, έτσι είναι τα πράγματα και μάλιστα οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην περιοχή του αεροδρομίου του Μεσολογγίου που βρίσκεται κάτω από το ΤΕΙ. Είναι μια περιοχή η οποία βγάζει τόσο και προς την περιοχή του Ευηνοχωρίου όσο και προς την Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Αυτό γιατί τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει οι αρχές από την ανάλυση των σημάτων της κινητής τηλεφωνίας αλλά και από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει το αυτοκίνητο του 50χρονου Κρεοπόλη δίνουν στις αρχές την επικέντρωση των σημείων ενδιαφέροντος στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι λοιπόν πλέον σήμερα και δίτης επιχειρεί στην συγκεκριμένη περιοχή που ελέγχει αρκετά μεγάλα αρδευτικά κανάλια που υπάρχουν στο σημείο, όπως επίσης και τη Λιμνοθάλασσα παράλληλα από την πλευρά του εγκληματολογικού εργαστηρίου της αστυνομίας. Ναι. Εντείνονται οι έρευνες για τα ίχνη τα οποία υπάρχουν από την κινητή τηλεφωνία προκειμένου να ξετυλιχθεί το κουβάρι του νήματος εξαφάνισης αυτής του θρίλερ που υπάρχει στο Μεσολόγγι εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες. Ταυτόχρονα να σου πω ότι αναμένεται από την Δευτέρα να έχουμε και την υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων από την πλευρά της οικογένειας του αγνοούμενου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για πρακά.